Ζαχαρία Σταθόπουλο να κάνει ένα χαιρετισμό, να προλογίσει τον δήμαρχό μας, κύριο Γρηγόρη Στάμπτο. Ο δήμαρχος ήταν παρόν σε κάθε φάση των εργασιών και είχε πλήρη γνώση της κατάστασης με τον έλεγχο που ασκούσε. Αλλά θα αφήσω τον δήμαρχο να αναφερθεί ο ίδιος το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές στο έργο που παράχθηκε. Θέλω όμως να τονίσω ότι όποιος δεν έχει να παρουσιάσει έργο, σχέδιο και όραμα, προσπαθεί να οδηγήσει την προεκλογική περίοδο σε συνθήκες μιζέριας και πόρωσης. Απαξιώνοντας το έργο και τις προσπάθειες των άλλων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τιμούμε στο πρόσωπο του Γρηγόρη Στάμπου, έναν πολιτικό έντιμο, με ήθος και συνέπεια, και προσδοκούμε από τον ίδιο και τους δημοτικούς συμβούλους που θα τον πλαισιώσουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του Δήμου μας. Με ένα μείγμα έμπειρων και νέων ανθρώπων με βούληση να εργαστούν για την πρόοδο του τόπου σε μια πορεία ισόρροπης ανάπτυξης κάθε περιοχής του Δήμου μας, με σίγουρα βήματα και ουσιαστικά έργα, η παράταξη της νίκης Πέλα μαζί συνεχίζουμε με υποψήφιο δήμαρχο για μια ακόμα φορά, τον Γρηγόρη Στάμπο, θα αναδειχθεί. Θα αναδειχθεί νικήτρια στις επερχόμενες εκλογές και θα κληθεί να πραγματοποιήσει το πρόγραμμά της χωρίς τις παθογένειες της απλής αναλογικής, έχοντας την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα πρόγραμμα με όραμα για το μέλλον, το οποίο θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Συμμερίζουμε αμέριστα τους στόχους και το όραμα της παράταξης και είμαι βέβαιος για την νίκη. Καλή δύναμη σε όλους! Καλή επιτυχία! Η νίκη είναι κοντά. Και τώρα ένα ζεστό χειροκρότημα για τον δήμαρχο κύριο Γρηγόρη Στάμπο. Σκέψεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό που συμβαίνει σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος ασφαλώς και εκφράζουν όλους μας. Δυστυχώς, τη Δευτέρα η μπόρα δεν έπεσε εκεί που έπρεπε. Ωστόσο, δεν μας στεναχώρησε και από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν ενοχληθήκαμε καθόλου. Φίλες και φίλοι, συνδημότησες και συνδημότες, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές σε αυτή την ωραία μάχη για το καλό του Δήμου Πέλλας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την αγωνιστικότητα και την αφοσίωσή σας στο κοινό μας στόχο, να κάνουμε αυτό τον τόπο κάθε μέρα καλύτερο για μας και τα παιδιά μας. Τον τόπο μας, τον δικό μας τόπο, τον κάνουμε καλύτερο και θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε κάθε μέρα καλύτερο. Πέρα μαζί συνεχίζουμε. Αυτό είμαστε εμείς. Πέρα μαζί συνεχίζουμε. Γι' αυτό θα γράφει πάνω-πάνω το αποτέλεσμα των εκλογών τον Οκτώβριο. Πέλα μαζί συνεχίζουμε.
Θέλω να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να γεμίζει η καρδιά και το μυαλό σας με αυτή τη σιγουριά. Να είστε σίγουροι όπως είμαι και εγώ. Όπως είναι κατά βάθος ακόμα και οι αντίπαλοι μας. Θα συνεχίσουμε να οδηγούμε αυτό το Δήμο με την υπευθυνότητα, με την εντιμότητα, με την εργατικότητα, με την αφοσίωση και το σεβασμό που δείχνουμε χρόνια τώρα στις πραγματικές ανάγκες των συντημοτών μας. Ναι, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε να οδηγούμε το Δήμο πέρα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Συνεχίζουμε και θα σας πω πώς το ξέρω. Θα σας πω πού οφείλεται η δική μου σιγουριά. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε ποιες και ποιοι είμαστε. Κοιτάξτε λεβεντιά, εντιμότητα, εξυπνάδα, γνώση, δύναμη, όρεξη, τα νιάτα και την εμπειρία. Δεν υπάρχει στο Δήμο Πέλλας άλλο τέτοιο συνδυασμός. Αυτές οι αξίες, αυτή η δύναμη που εσείς, ο καθένας και η καθεμιά από εσάς φέρνει στην αυτοδιοίκηση. Σας το έλεγα πάντα, σας το λέω και τώρα που κοντεύουν να κλείσουν οι συνδυασμοί, που ξέρουμε πια ποιοι είμαστε και ποιους έχουμε απέναντί μας. Δεν υπάρχει συγκεντρωμένη αυτή εδώ η δύναμη πουθενά αλλού. Είναι δύναμη νίκης. Νίκης, ρε! Πάμε λοιπόν. Αν οι εκλογές ήταν μονάχα υπόθεση βιογραφικών και προσωπικής αξίας των υποψηφίων, θα σας έλεγα πάμε στα σπίτια μας και ραντεβού στις 9 Οκτωβρίου για το νέο μας ξεκίνημα. Οι εκλογές αυτές όμως θα κρυφθούν από τη σύγκρουση της αλήθειας και του ψέματος. Από τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και τα παραμύθια. Και ποιος μπορεί να τρώει παραμύθι? Ο άνθρωπος που δεν ξέρει. Ο άνθρωπος που δεν του δώσαμε ίσως εμείς την ευκαιρία να μάθει το τεράστιο έργο που γίνεται στο Δήμο μας. Ο άνθρωπος που δεν του δώσαμε ίσως εμείς να καταλάβει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο συμπολίτης μας που δεν του δώσαμε εμείς τη δυνατότητα να αξιολογήσει γιατί βάλαμε μπροστά ας πούμε τα σχολεία ή τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης και όχι έργα φιγούρες ή εργολαβίες που ωφελούν μόνο τους λίγους. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει θύμα των παραμυθιών και των ψεμάτων. Ποιος λοιπόν είναι ο δικός μας ρόλος, ποιος είναι ο αγώνας μας τις επόμενες 6-7 εβδομάδες, να του δείξουμε ποιους μπορεί να εμπιστευτεί. Ποιοι βρίσκονται από την πλευρά της αλήθειας, ποιοι υπηρετούν το πραγματικό του συμφέρον. Δεν είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι εύκολη. Το ψέμα είναι δύσκολο. Πρέπει να θυμάσαι τι είπες και τι δεν είπες. Μην τυχόν και σε πιάσουν να ψεύδεσαι. Μην τυχόν και καταλάβουν ότι πουλάς παραμύθια. Όλες και όλοι μας εδώ μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε αυτές τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Γιατί η αλήθεια τσακίζει και εμείς, εγώ, εσείς, όλοι μας την έχουμε με το μέρος μας. Ας ξεκινήσω λοιπόν να αποδομώ το ψέμα και γιατί όχι να το τσακίσω. Τη μικρότητα, την κοροϊδία, το δηλητήριο που διάλεξαν ως όπλο οι αντίπαλοι μας για αυτές τις εκλογές. Αν πονάει η αλήθεια, δεν φταίμε εμείς. Εκείνοι διάλεξαν αυτό το δρόμο, εκείνοι κυρίως ο αμετανόητος μόνιμος διεκδικητής και ο υποτίθεται γεμάτος νέες ιδέες και οράματα καινούριος. Αυτοί διάλεξαν αντί για πρόγραμμα και προτάσεις για το πώς και πού θα κάνουν καλύτερο το Δήμο να ψεύδονται και να οριστολογούν
μπας και ξεγελάσουν τους συνδημότες μας. Τώρα ήρθε η ώρα τους. Ήρθε η ώρα της ψήφου, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Αλήθεια πρώτη. Οι υποδομές του Δήμου, τα έργα επέκτασης, αναβάθμισης και εξυγχρονισμού σχολείων, αθλητικών χώρων, πολιτιστικών μνημείων, της οδοποιίας της πόλης και στην Ήπεθρο, των δικτύων ύβρεψης, άδευσης και αποχέτευσης, τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος, τα έργα που κάνουν καλύτερη την εξυπηρέτηση του πολίτη στην καθημερινότητά του, είναι έργα που γίνονται παντού. Άλλα πιο φανερά, όπως οι 24 νέες παιδικές καρές σε όλο το Δήμο, και άλλα λιγότερα, όπως οι υπογειοποιήσεις καλωδίων ή τα νέα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Είναι έργα που γίνονται στην ώρα τους και με προτεραιότητες. Γιατί έχει σημασία η προτεραιότητα? Γιατί πριν την ανάπλαση του κέντρου των Γιαννητσών και της Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, έργα που ήδη ξεκίνησαν, έπρεπε να τελειώσουμε πρώτα με τις υπογειοποιήσεις όλων των υποδομών, όπως το δίκτυο φυσικού αερίου, το δίκτυο οπτικών ινών, το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης του ηλεκτρικού, και τώρα ξεκινήσαμε την υλοποίηση ξεχωριστού δικτύου ομβρίου υδάτων. Προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες σημαίνουν αξίες. Σημαίνουν τι θεωρούμε ουσία και βασική ανάγκη που δεν μπορεί να περιμένει. Πρώτα θα κάνουν τα αποχετευτικά, τα αντιοστάσια και τις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων στα άφθηρα, τους Γαλατάδες, την Καριώτισσα, την Μπέλα και αλλού, και μετά θα κοιτάξω την ανάπλαση του πλατάνωτο. Πρώτα θα πάρω τα στρατόπεδα και θα αναβαθμίσω τα μνημεία μας και μετά θα μιλάω και για τουρισμό στο πράγματι όμορφο και ιστορικό μας τόπο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Οι περισσότεροι έχετε πάρει το έντυπο με τα έργα που υλοποιούνται. Όπως θα το έχουν σε λίγο και όλοι οι συνδημότες μας. Τι έχουν οι αντίπαλοι? Μόνο την ελπίδα ότι κάποιους θα ξεγελάσουν. Ρωτήστε τους. Ρωτήστε έναν έναν τους γείτονες, τους συναδέλφους, τους γνωστούς και αγνώστους που συναντάτε, τι διαφορετικό, τι παραπάνω θα έκαναν οι άλλοι. Ψάξε στα λόγια και τις προτάσεις τους, τι άλλο πρότεινα που δεν έγινε. Ρωτήστε τους. Έχουν ιδέα πόσο κάνει ο κυκλικός χώμος στην Κρία Βρύση και πόσο η ανάπλαση του ευρύτερου κέντρου των Γιαννητσών? Αναρωτήθηκαν ποτέ πόσα έργα έχει κάνει ο Δήμος με ίδιους φορούς? Δεν θα πάρετε απάντηση. Αν δεν τους δώσετε αυτό το τέτοιο στο κέντρο, δεν έχουν ιδέα. Ούτε καν για αυτό που και οι ίδιοι ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή. Γιατί το παραμύθι που πουλάμε είναι ότι εμείς δεν κάνουμε έργο και ότι δήθεν ό,τι κάνουμε είναι λίγο και έτσι κι αλλιώς είναι συνθηματοδοτούμενο. Έχουν ιδέα τι προσπάθεια, τι μάχες γίνονται, τι χρειάζεται για να μελετήσεις και να εντάξεις ένα έργο? Θα σας έλεγα ποτέ ότι η έπαινη για τον Δήμο μας και τις υπηρεσίες του που διαπρέπουν στις υποβολές έργων προς χρηματοδότηση είναι πράγματι ένα κατόρθωμα που θα έπρεπε να κάνει περήφανους όλους τους δημότες του Δήμου Πέλας. Νομίζουν ότι πατάς ένα κουμπί για να φέρεις πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για έργα μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Κάνουν ένα τραγικό λάθος. Και ακόμα πιο τραγικό θα ήταν να ξεγελάσουν τους ψηφοφόρους και να αναλάβουν τα ενία του Δήμου. Αντί να τραβάνε μπροστά την άμαξα,
θα βόσκουν στα χωράφια. Αλήθεια πρώτη λοιπόν, ο Δήμος Σπέρας εργάζεται συνεχώς, αξιοποιεί όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και παράγει ουσιαστικό έργο στην ώρα του και με σωστές και δίκαιες προτεραιότητες. Ζητήστε τους να σας πούν από ποια πρόσκληση έργου έχουμε λείψει. Δεν θα βρουν καμία. Δεύτερη αλήθεια. Οι υπηρεσίες προς το Δημότη. Ο Δήμος δίπλα στον πολίτη, στον επιχειρηματία, στον αγρότη, στην οικοκυρά, στη μονογονεϊκή οικογένεια, στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Ο Δήμος δίπλα στην κοινωνία και στην καθημερινότητα και στην ώρα της ανάγκης. Εδώ είμαι πραγματικά περήφανος για όσα έχουμε πετύχει, χωρίς μάλιστα, σημειώστε το αυτό, να καταφύγουμε σε υπεργολάβους και διάφορους καλοθελητές. Με τις δικές μας δυνάμεις, με τις δικές μας υπηρεσίες που γίνονται συνεχώς καλύτερες παρά τη μείωση του μόνιμου προσωπικού. Θα σας δώσω ενδεικτικό παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας. Όχι μόνο στηρίξαμε τους δημότες μας υποδειγματικά, στηρίξαμε και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Και την ίδια ώρα κάναμε την κρίση της πανδημίας ευκαιρία με τα έργα που εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με στοιχεία και νούμερα, γιατί ξέρετε ότι έτσι δουλεύουμε εμείς. Με στοιχεία και νούμερα, γιατί αυτά λένε την αλήθεια και όχι οι κραυγές και οι συκοφαντίες. Κάπου προς την Κρία Βρύση ή υπάρχουν ακόμα δέσποτα σκυλιά μπροστά στο Δημαρχείο. Θα τα ακούσουμε και αυτά. Στραφείτε στους δημότες, στον άνθρωπο της καθημερινής προσπάθειας, στον νοικοκύρη, στον νέο που σκέφτεται να ζήσει εδώ και να κάνει οικογένεια αύριο. Και δείξτε τους πόσο καλύτεροι είμαστε από, ας πούμε, 5 ή 10 χρόνια πριν. Δεν είχαμε μόνο άγγελες αδέσποτων, που τότε ήταν και αστήρωτα. Δεν είχαμε μόνο λακκούβες και επικίνδυνους δρόμους. Είχαμε και υπερχρεωμένους δήμους με κακές υπηρεσίες. Τι κάναμε από τότε? Βήμα-βήμα, σταθερά και αταλάντευτα, αποκτήσαμε έναν ενιαίο, δυνατό, πλεονασματικό Δήμο με υπηρεσίες που θα ζήλευαν όχι στην Ολλανδία ή τη Γερμανία, αλλά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Αν έχουμε δρόμο ακόμα, πολύ και μεγάλο. Αλλά είμαστε εκεί, με τα χέρια σταθερά στο τιμόνι, με τις μηχανές του Δήμου καλολαδωμένες και σε συνεχή λειτουργία με σωστό προσανατολισμό. Να θυμάστε ότι ο Δήμος δεν είναι τσίρκο με διασκεδαστές που προσφέρουν θέαμα και κοινό που χειροκροτεί. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος είναι μια μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση που ανήκει σε όλους και χρειάζεται χρηστή διοίκηση, χρειάζεται πρόγραμμα και κυρίως χρειάζεται πολλή δουλειά. Εδώ δεν είμαστε για μια παράσταση που θα φέρει δήθεν και νέους θεατές, αλλά για τις ζωές μας τις ίδιες. Πού θα τις εμπιστευτούμε? Σε δημαγωγούς και άσχετους? Αλήθεια δεύτερη λοιπόν. Έχουμε Δήμο και Δημοτικές Υπηρεσίες που υπηρετούν τον πολίτη, που γίνονται κάθε μέρα καλύτερες, που αναπτύσσονται και εξελίσσονται με τις δικές τους δυνάμεις, που εξυγχρονίζονται συνεχώς. Δείτε για παράδειγμα το έξυπνο σύστημα στάθμευσης, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, μέτρησης ποιότητας νερού και ελέγχου διαρροών στα υπόγεια δίκτυα. Δείτε τα νέα μας απορριμματοφόρα, τα νέα μηχανήματα, το στόλο οχημάτων και τόσα άλλα. Τι δεν θα δείτε? Δεν θα δείτε LED φωτισμό. Γιατί ο υποτίθεται πιο σχετικός από τους διεκδικητές του Δήμου,
το λέει ρητά. Δεν ψηφίζω γιατί δεν θέλω να το πιστωθεί ο Στάμπος. Από τον Ιούλιο του 2022 βαφτίστηκε ο χρόνος προεκλογική περίοδος. Και ας χάνουμε κάθε μήνα 60.000 ευρώ από τη διαφορά στο κόστος της ενέργειας. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό? Μια καινούργια παιδική χαρά κάθε μήνα. Αυτό δυστυχώς χάνουμε γιατί δεν συνένεσε η αντιπολίτευση. Θα τα βάλετε από την τσέπη σας, κύριοι της υποκρισίας, ή να σας χρεώσω από σήμερα όσα εξαιτίας σας χάνει ο Δήμος μας και οι δημότες του. Αλήθεια τρίτη. Δεν σας κούρασα? Ελπίζω ότι όχι μόνο δεν σας κούρασα. Αλλά το διασκεδάζετε κιόλας και καλά κάνετε. Έτσι είναι η μάχη της αυτοδιοίκησης. Το λέω για τους νέους μας, που είναι και η πλειονότητα εδώ σήμερα. Έχουν και τον μονοκέφαλο της λεπτομέρειας, της πληροφορίας και της προσπάθειας για τα μικρά και τα μεγάλα. Έχουν και τη διασκέδαση, τη χαρά του αγώνα και κυρίως τη χαρά της προσφοράς προς την κοινωνία. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση. Ευθύνη και χαρά για την προσφορά και την εμπιστοσύνη που αντλείς από την κοινωνία. Ο Δήμος μπορεί και θα πάει πολύ καλύτερα. Αλλά με ποιους? Με εμάς στη διοίκηση, ακόμα πιο δυνατούς, πιο έμπειρους, πιο φρέσκους και ανανεωμένους. Είναι τους άλλους υποψήφιους, κυρίως εκείνους που θεωρούν ότι έχουν ήδη τη διοίκηση στη τσέπη τους. Αληθινά ρωτάω όχι μόνο εσάς τους συναδέλφους μου σήμερα εδώ, αλλά κάθε συνδημότη μας από το Πάικο μέχρι το Λουδία και από τα Άφυρα μέχρι το Σταυροδρόμι. Ποιον εμπιστεύεστε ότι θα πάει μπροστά το Δήμο τώρα? Ας τους δούμε ψύχραμα και αντικειμενικά. Ο κύριος Καστερίδης και ο συνδυασμός του έχουν εδώ και ένα χρόνο που συμπεριφέρονται ως η επόμενη δημοτική αρχή. Θυμάμαι, και θα ήταν σχεδόν αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο, ότι ο κύριος Καστερίδης έδινε και την εκκίνηση στον δρόμο θυσίας για τους μικρούς μας φίλους πέρσι στις 2 Οκτωβρίου χωρίς συντονισμό με τη Δημοτική Αρχή και την αστυνομία, ώστε παραλίγο να έχουμε ατύχημα με τα παιδιά. Εκτός από την ύβρη και την πλήρη υποτίμηση του πολίτη ψηφοφόρου και της ίδιας της δημοκρατίας, το βασικό ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει. Αντιπολίτευση και προεκλογικούς αγώνες μπορείς να κάνεις με συκοφαντίες και ψέματα. Για τη διοίκηση όμως χρειάζεσαι άλλα εργαλεία. Η διοίκηση θέλει πρόγραμμα, στόχους, ακούραστη δουλειά. Μπορείς να ξεγελάσεις κάποιους με υποσχέσεις. Τι θα γίνει όμως όταν αναλάβεις να τις υλοποιήσεις? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σήμερα και θα πείσω μια σειρά από άλλα για τις επόμενες μέρες, για να έχει και το αλατοπίπερό της αυτή η προεκλογική μάχη. Αν ήμουν δημοσιογράφος, ο τίτλος που θα βάζα θα ήταν μια ελληνική παροιμία. Όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρι. Μιλάω για τα στρατόπεδα. Λέει δημόσια ο κύριος Καστερίδης ότι δεν θα ψήφιζε την πολεοδόμηση των στρατοπέδων. Γιατί, λέει, δεν θέλει να καταδικάσει την πόλη στη συνεχόμενη καταστροφή Πρασίνου και να υπογράψει ένα χειρότερο μέλλον για τον τόπο και τα παιδιά μας. Το λέει σχεδόν ξεδιάντροπα παρότι την ψήφισε. Δεν του φτάνει όμως η κρακαλαία ψευτιά, κάνει κάτι πιο δηλητηριώδες.
ενώ ξέρει ότι πράγματι το 2021 πετύχαμε όχι μόνο εμείς ως Δημοτική Αρχή, ο Δήμος ολόκληρος, να κλείσουμε οριστικά το θέμα που λίμναζε για περισσότερο από 20 χρόνια. Έχουμε τα στρατόπεδα προς αξιοποίηση, μια πρωτοφανή και εποφελέστατη πολεοδομική επέκταση των Γιαννητσών, με ολόκληρο το στρατόπεδο Καψάλι να περιέρχεται στο Δήμο Πέλλας και 95 στρέμματα του στρατοπέδου Φιλιππάκου με όλα τα κτίρια. Και για μένα το στρατόπεδο Καψάλι, ο προτινόμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,1, που σημαίνει ότι μπορούν να οικοδομηθούν το πολύ 3.500 τετραγωνικά μέτρα, διότι το μισό στρατόπεδο είναι προστατευόμενη περιοχή. Από το φτωχό αλσίλιο που υπάρχει σήμερα θα έχουμε πολύ περισσότερο πράσινο στην τελική του διαμόρφωση. Για την άλλη θεωρία περί οικοδόμησης πολυκατοικιών στο τμήμα που θα περιέλθει στο στρατό από το Φιλιππάκου, σας λέω ότι με συντελεστή 0,5 δεν μπορείς να κάνεις τίποτα περισσότερο από ένα διόροφο. Για να κάνει το μεγάλο διεκδικητή των δικαίων του λαού ο κ. Κασκερίδης, προχωρά και σε άλλη απίθανη δήλωση. Μας κατηγορεί ότι δεν καταφέραμε να παρακολουθούν τα οικόπεδα δίπλα από τα στρατόπεδα. Να υποθέσω ότι δεν γνωρίζει ότι τα οικόπεδα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας όπως αυτά δίπλα στο Φιλιππάκου μπορούν να τακτοποιηθούν με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο και δεν έχουν καμία σχέση με την παραχώρηση των στρατοπέδων. Το θεωρώ απίθανο. Τι σκηνικό στείνει, ένα ψέμα για να μειώσει την επιτυχία μας όπως κάνει πάντα. Συνεχίζει ο αμετανόητος και τι μας λέει ότι θα κάνει την επόμενη μέρα. Νέα διαπραγμάτευση. Να μην γίνει ποτέ τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στο εφικτό και το χρήσιμο από τη μια και στο λαϊκιστικό και το ψεύτικο από την άλλη. Πραγματικά σας λέω, διαλέξτε δήμαρχο. Εγώ πάντως έχω και άλλη παροιμία που έχει και γούνα και ράματα. Αν ο Δίος και η πολιτεία του κυρίου Κασπερίδη είναι λίγο πολύ γνωστή, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει ακόμα πιο γνωστή για να τη μάθουν όλοι οι συμπολίτες μας. Με τον έτερο διεκδικητή του Δήμου, τον κύριο Φουντουκίδη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα πράγματα είναι καθαρά σε θεωρητικό επίπεδο. Θεωρία καταρχήν για το τι σημαίνει η νεότητα και φρεσκάδα. Ο κύριος Φουντουκίδης είχε την ευκαιρία να αλλάξει το ύφος και το ήθος της δημοκρατικής συζήτησης για το μέλλον του Δήμου Πέλλας και έτσι φάνηκε να ξεκινάει. Προσωπικά, μάλιστα, είχα σοβαρές ελπίδες ότι επιτέλους θα έχουμε ένα ουσιαστικό διάλογο. Δυστυχώς διαψεύστηκα. Πριν περάσουν 2 μήνες καλά-καλά, από τότε που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, η επιχειρηματολογία, η φρασιολογία του ταυτίστηκε με το πιο παλιό από το παλιό. Σαν άκουγε τον κύριο Θεοδωρίδη ή τον κύριο Κασπερίδη 8 χρόνια πριν. Πολλή θεωρία επίσης για το ποιος είναι νέος και παρόν και ποιος είναι γέρος και απομονωμένος. Αν πιστέψω αυτά που λέει, την νεότητα την ορίζει η ηλικία του Δημάρχου. Ψέμα. Χοντρό ψέμα. Θα σας δείξω εγώ τι σημαίνει νεότητα, τι σημαίνει νέα σκέψη, τι σημαίνει αξία πραγματική στα νιάτα. Έχετε υπομονή μέχρι το τέλος της ομιλίας μου και θα τους δείτε ένα προς ένα.
Και δεν είναι μόνο οι ηλικίες. Είναι οι ιδέες, η όρεξη για προσφορά, τα πτυχία, οι γνώσεις, οι εμπειρίες από το εξωτερικό και από τα νέα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος. Έτσι είναι το νέο, κύριε Βουλουκίδη. Όσον αφορά την απομόνωση, θα το ξαναπώ, παρότι είναι η μόνιμη υποδόση όλων των αντιπάλων μου εδώ και πολλά χρόνια. Δεν κάθομαι στο γραφείο για να μην χαρώ το καφεδάκι ή το τσίπουρο με φίλους και γνωστούς. Κάθομαι γιατί εκεί εργάζομαι, εκεί βλέπω τους ανθρώπους μου και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς, εκεί βλέπω τους πολίτες που με χρειάζονται, εκεί λύνω προβλήματα, στο Δημαρχείο, όχι στο καφενείο. Η πόλη και τα χωριά τριγυρίζω με τους μηχανικούς, με τους αντιδήμαρχους και τους προέδρους για να δούμε την πρόοδο των έργων και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό χρειάζεται ένας Δήμος. Αν έχετε μια ελπίδα κάποτε στο μέλλον, κύριε Βουτουκίδη, να προσφέρετε πραγματικά στο Δήμο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο Δήμαρχος δεν είναι υποψήφιος βουλευτής. Ο Δήμαρχος είναι και πρέπει να είναι εργάτης και σχεδιαστής ταυτόχρονα. Διοικητής και λύτης προβλημάτων κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας. Ελπίζω ότι αυτή την αλήθεια δεν θα τη μάθετε σε βάρος των συντημωτών μας. Αλήθεια τρίτη λοιπόν. Δεν έχουμε εφάμινους αντιπάλους. Ακόμα και με την απορρόφηση του ψηφοδελτίου Θεοδωρίδη από το συνδυασμό Καστερίδη, άκουσα πρόσφατα κάποιους να λένε ότι η θυγατρική απορροφήθηκε από την ιτρική εταιρεία. Ποιος είπε ότι δεν έχουμε χιούμορ εδώ στην πέρα. Ακόμα λοιπόν και μετά από την απορρόφηση, οι συνδυασμοί που έχουμε απέναντί μας είναι εντελώς απροετοίμαστοι και ακατάλληλοι να αναλάβουν το Δήμο. Έτσι είναι και θα το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι με τα προγράμματα ή την έλλειψή τους το επόμενο διάστημα. Ελπίζω να διαψευστώ και από τα ψέματα και τον μηδενισμό να γυρίσουν σε πιο χειροπιαστές προτάσεις για το πώς βλέπουν την επόμενη δημοτική περίοδο και τι έχουν σκοπό να κάνουν. Θα βοηθήσω μάλιστα όσο μπορώ. Το λέω τώρα δημόσια και τους προσκαλώ να πάμε σε debate. Πάμε μπροστά στους δημότες, τους ψηφοφόρους, να μιλήσουμε, να βάλουμε κάτω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να πούμε ξεκάθαρα τις θέσεις και τις προθέσεις μας. Ελάτε κύριοι μπροστά στους πολίτες, ελάτε μπροστά τους και μπροστά μου να ξαναπείτε όσα λέτε μέχρι τώρα και να πάρετε την ευθύνη τους. Για την ώρα η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν ξέρουν και στην πραγματικότητα δεν μπορούν να αναλάβουν το Δήμο. Θέλουν το οφίσιο, θέλουν την καρέκλα και δεν με ακούνε όταν λέω και ξανά και ξανά ότι η καρέκλα του Δήμαρχου είναι θέση εργασίας, όχι θρόνος άρχοντα που μοιράζει χαρτίρια και μαξίδια. Δεν το καταλαβαίνουν δικαίωμά τους. Ίσως προσδοκούν ότι με το πλεονασματικό ταμείο του Δήμου και αυτά που θα βρουν στα συρτάρια γεμάτα με έργα σχεδιασμένα, μελετημένα και εγκεκριμένα προς χρηματοδότηση, θα κουτσοκαταφέρουν να βγάλουν μια θητεία και μετά έχει ο Θεός. Ο Θεός όμως έχει. Αυτοί δεν έχουν. Δικαίωμά του. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει εμάς, όπως και το σύνολο των ανθρώπων που ζουν εδώ στο Δήμο Πέλλας, είναι το παρόν και το μέλλον μας. Τι και αν λέμε εμείς την αλήθεια, τι και αν πράγματι ξέρω ίσως κάτι περισσότερο από τον κύριο Καστερίδη, τον κύριο Κουτουκίδη,
για το πόσα μεροκάματα χρειάζονται τα κομματουργικά ώστε να αξιολογήσω μια προσφορά και να ξέρω αν με κοροϊδεύουν ή όχι. Τι σημασία έχει η εμπειρία μας μπροστά στην απειρία τους, αν ο κόσμος εκεί έξω έχει πιστέψει τα ψέματά τους. Τι νόημα έχουν η ποιότητα και οι αξίες αυτού του συνδυασμού, αν οι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου μας πιστεύουν ότι μια αλλαγή δεν θα κάνει στο κάτω-κάτω και κανένα κακό. Προσέξτε, αυτός είναι ο εχθρός μας αυτές τις εκλογές. Αυτός είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. Η άγνοια, το παραμύθι και η διαστρέβλωση της αλήθειας. Εχθρός μας είναι το ψέμα. Γι' αυτό θα κάνουμε τώρα προτεραιότητα την ενημέρωση των πολιτών. Απλά, ξεκάθαρα και σαράτα. Τι σας λένε, ότι ο Στάμπος είναι ανύπαρκτος και δεν γίνεται τίποτα στο Δήμο. Και αυτά εδώ τι είναι. Δείξε μου ένα Δήμο που έχει κάνει όσα έχουν γίνει στο δικό μας. Εμείς μιλάμε με το έργο, φίλες και φίλοι. Όχι με ψευδολογίες και παρούφες. Τι σας λένε, ότι ο Στάμπος έχει εκλεγεί 3 φορές γιατί δίθεν οικοκύρεψε το Δήμο, ενώ στην πραγματικότητα το Δήμο τον ξελάσπωσε το ελληνικό δημόσιο. Αυτό δεν σας λένε ακόμα και σήμερα. Και από τα 25 εκατομμύρια που χρωστούσαμε όταν αναλάβαμε, τα επιπλέον από τα 14 που έδωσε το δημόσιο, πού τα βρήκε ο Στάμπος. Απ' τη τσέπη του, πολύ σωστά. Είναι εξορθολογισμό των δαπανών και αξιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου αντί των αναθέσεων του συνέδρους. Εμείς μιλάμε με στοιχεία, κυρίες και κύριοι, όχι με συκοφαντίες και βρισκές. Τι σας λένε επίσης, ότι ο Στάμπος έχει αφήσει τους δρόμους καμπανιόλες και δεν κάνει τίποτα. Και τα εκατομμύρια ευρώ που πήγανε σε ασφαλτοστρώσεις, γέφυρες, πεζοδρομήσεις, κυκλικούς χρόνους και αγροτική οδοποιία παντού στο Δήμο, τι είναι. Τι σας λένε, ότι ο Στάμπος είναι αλαζόνας και απόμακρος. Ενώ ο Δήμαρχος πρέπει να έχει την πόρτα του ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Έχετε πάει ποτέ στο Δήμο? Έχετε βρει ποτέ την πόρτα μου κλειστή? Ή μήπως αυτοί που σας το λένε δεν έχουν άλλη δουλειά από το να γυρνάνε και να μοιράζουν χρήμα και υποσχέσεις? Είναι η σιγουριά. Τι έχουμε πάλι μπροστά να κάνουμε την επόμενη περίοδο? Θα σας πω σήμερα μόνο για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, γιατί δεν θέλω να ξεδιπλώσω το πρόγραμμά μας πριν δω πραγματικά τι έχουν να προτείνουν οι διεκδικητές του Δήμου που μέχρι τώρα μας αντιγράφουν. Τι σημαίνει σιγουριά? Ότι το κολυμπητήριο θα γίνει στην ώρα του και επειδή έγινε προτεραιότητα. Γιατί δεν το κάναμε πριν? Γιατί προτεραιότητα σε μία πρόσκληση είχε το μουσικό σχολείο. Τα 10 εκατομμύρια που πήγαν εκεί ήταν πιο σπουδαία επένδυση για τα παιδιά μας από το κολυμπητήριο. Τώρα ήρθε η σειρά του και σίγουρα θα γίνει. Αυτό θέλω, φίλες και φίλοι, να είναι και το βασικό επιχείρημα, αλλά και η υπεύθυνη στάση μας προς τους ψηφοφόρους. Δεν λέμε ψέματα. Και ό,τι λέμε, το κάνουμε με τους σωστούς όρους, με το συμφέρον του Δήμου πάνω απ' όλα. Να θυμάστε ότι στις εκλογές, την ώρα της κάλπης, οι ψηφοφόροι, νέοι και παλιοί, θα σκεφτούν το συμφέρον τους. Και το συμφέρον τους είναι ένας Δήμος που τραβάει μπροστά, χωρίς εκπλήξεις και πειράματα, χωρίς χρωστούμενα και νέα δημοτικά τέλη, ένας Δήμος που τραβάει μπροστά στην κοινωνία. Το υποσχεθήκαμε 3 φορές μέχρι σήμερα και 3 θητείες το κάναμε πράξη.
Μας εμπιστεύτηκαν οι συνδημότες μας, τιμήσαμε αυτή την εμπιστοσύνη με το έργο και τη συνέπειά μας. Τώρα ζητάμε μια νέα θητεία για να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο που έχουμε αρχίσει. Θυμάστε που λέγαμε ότι δεν είναι η ώρα για τα πεζοδρόμια, γιατί δεν συμφέρει κανένα να σκάβουμε και να ξανασκάβουμε πριν περάσει το αέριο και τα υπόγεια δίκτυα. Βλέπετε τώρα ότι είχαμε δίκιο. Το βλέπουν και όλοι οι συμπολίτες. Θυμάστε που λέγαμε ότι η ξύλινη πεζογέφυρα προϋπολογισμού 65.000 ευρώ είναι ένα μικρό μόνο τμήμα του έργου που προηγήθηκε για να μην χάσουμε χρήματα από κάποια πρόσκληση. Τώρα το έργο των 3 εκατομμυρίων ευρώ του πλατανότοπου, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί, θα γίνει το στολίδι των Γιαννητσών. Είχαμε ή όχι δίκιο να ζητάμε την υπομονή των συνδυνωτών μας? Ασφαλώς και είχαμε. Ναι λοιπόν, ο Στάμπος και ο Συνδυασμός μας ζητά υπομονή. Και είναι πράγματι, η υπομονή και ο μακρόχρονος σχεδιασμός δεν είναι το πιο δυνατό χαρακτηριστικό του έργου. Είναι όμως ο πιο σίγουρος δρόμος για να πάμε μπροστά. Σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε με σιγουριά και προς όφελος όλων. Μόνο έτσι γίνονται τα πράγματα, μόνο έτσι προοδεύουμε. Όποιος σας λέει ότι θα φέρει πρώτα τις τράπεζες και μετά θα έρθει η ανάπτυξη, ή σας κοροϊδεύει ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου και την ανακοίνωση του προγράμματος 2024-2028. Θα έχουμε μέχρι τότε ενημερώσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας του Δήμου Πέλλας για όσα αναλύσαμε εδώ σήμερα. Θα έχουμε ορθώσει την αλήθεια απέναντι στα συνεχή ψεύδη, τη λάσπη και τις προσωπικές προσβολές των αντιπάλων μας. Θα έχουμε, είμαι σίγουρος, καταφέρει και κάτι άλλο, ακόμα πιο σπουδαίο. Να δείξουμε σε όλο τον κόσμο του Δήμου Πέλλας ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών έχει την ίδια βάση με εκείνο των πρόσφατων εθνικών εκλογών. Λαϊκιστικές μεγαλοστομίες και πειράματα ή σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Δείτε σωτήρες που τα ξέρουν, υποτίθεται όλα και θα τα κάνουν καλύτερα, ή μια σταθερή σίγουρη διοίκηση που μαθαίνει, βελτιώνεται και ενσωματώνεται το καινούργιο και το καινοτόμο, ενώ ταυτόχρονα κρατά σταθερά το τιμόνι της πρόοδου. Φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης και συναγωνιστές του Συνδυασμού Πέλλα μαζί συνεχίζουμε. Δεν φοβάμαι το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους συνδημότες και στα κριτήρια τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι της ουσίας, της εργασίας, της πίστης σε αξίες, της ηθικής. Θα ψηφίσουν με το μυαλό τους και με το χέρι στην καρδιά. Θα μας εμπιστευτούν γιατί ποτέ δεν τους προδώσαμε. Ποτέ δεν τους υποσχεθήκαμε ανέφικτα ή άχρηστα πράγματα, ούτε μεγαλεία και μαγικές λύσεις. Τους εμπιστεύομαι και το ξέρουν ότι θα προσπαθώ πάντα να είμαι αντάξιος της δικής τους εμπιστοσύνης. Δεν φοβάμαι το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζω καλά την αξία και τη δύναμη αυτού του συνδυασμού. Περισσότερο φοβάμαι ότι σας κούρασα σήμερα και ας έχω κόψει τα μισά από όσα σκόπευα να πω. Θέλω στην επόμενη συνάντησή μας στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Θέλω λοιπόν να σταματήσω εδώ και να σας συστήσω τους υποψήφιους μας.
Σας είπα στην αρχή ότι με τέτοιο συνδυασμό δεν χάνεις. Τι παρέλειψα να σας πω, ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές και αυτοί οι εγγυητές του παρόντος και του μέλλοντος μας, που θα δείτε να στέκονται εδώ μαζί μου, έχουν όλες τις διαφορές του κόσμου, αλλά ένα κοινό, την πιο ανιδιοτελή, αφιλοκερδή, την πιο καθαρόαιμη επιθυμία να προσφέρουν στην κοινωνία και στο Δήμο. Σπάνιο! Αυτό που ακούω, ναι, από αυτό που ακούω, χρήσιμο για το Δήμο, απόλυτα. Γιατί αυτός μόνο που δεν έρχεται εδώ για το χρήμα, αξίζει να χειρίζεται τις θήκες μας. Υποδεχτείτε τους μαζί. Φυσικά, λόγω του ότι ακόμα βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών και λόγω της αναβολής, πιθανότατα κάποιους από τους υποψήφιους να μείνουμε σήμερα εδώ, θα ανακοινωθούν όμως τώρα.